Λοιπόν, κατέρευσε ο μύθος των 900 εκατομμυρίων ζημιών της ΔΕΗ πέρυσι. Τον έχετε ακούσει το μύθο, ναι, προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είχε ζημιές πέρυσι. Έτσι είπε και προηγουμένως ο κύριος Κερίδης. Είπε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είχε ζημιές. Το ανακοίνωσε ο κύριος Παναγιωτάκης. Θα αναλύσω τα 900 εκατομμύρια. Τέσσερις κατηγορίες. Θα τους προβιβάσετε από ό,τι κατάλαβα. Θα τους βάλετε ένα πενταράκι. Δεν έχουμε χρόνο. Δύο κουβέντες από τον κύριο Σταθάκη και από την κυρία Μπακογιάννη για τη ΔΕΗ και θα κλείσουμε. Τα 900 εκατομμύρια είναι 350 εκατομμύρια η αξία των μονάδων που είναι για πώληση. Αλλά δεν έχει μπει καθόλου το αντίστοιχο. Οι οποίες απέτυχε η πώληση. Άρα θα γυρίσουν στη ΔΕΗ, πάει το 350. Πώς θα γυρίσουν στη ΔΕΗ, εδώ δεν καταφέρατε να βρείτε ένα επενδυτή. Ωραία, λέγατε ότι θα βρείτε, θα τρέχουν πάνε οι επενδυτές και δεν ήρθε κανείς. Τα 200 ήταν το τέλος προμηθευτή που εγγράφθηκε ως κόστος της ΔΕΗ 31/12 και στις 10 Γενάρη πήρε τα 200 εκατομμύρια. Μάλιστα. Τα 150 είναι η εθελουσία και 200 εκατομμύρια είναι οι καταπληκτικές δικαστικές διαμάχες μαζί με εξώδικα, τα οποία υποτίθεται ότι θα αποφασιστούν στα δικαστήρια. Άρα η εικόνα των 900 εκατομμυρίων. Τη ενέργεια είναι αυτή. Έγινε μια γενική συνέλευση λοιπόν. Είναι η οποία μακριά από όλα αυτά. Δεν υπάρχει καθόλου χρόνο. Είναι... Ούτε συστημικό κίνδυνο υπάρχει. Υπάρχουν πιέσει προ τη ΔΕΗ και υπάρχει και η στρατηγική τη ΔΕΗ. Την ανέλησε ο κ. Παναγιωτάκη για το πώ θα βγει. 800.000 κομμένοι λογαριασμοί που είπε ο Γιώργο Ορίτα. Άρα η κινδυνολογία κατέρευσε χθε. Αυτό θέλω να πω. Κύριε Παπαδάκη, κατά τη δική μα γνώμη, η μεγαλύτερη νάρκη την οποία θα κληρονομήσει η Νέα Δημοκρατία είναι η ΔΕΗ. Όλα αυτά που λέει ο κ. Σταθάκης είναι πάρα πολύ ωραία, πλην όμως δεν έχουν βάση. Η πραγματικότητα είναι ότι η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή πρώτον είναι υπερχρεωμένη, δεύτερον η αξία της από 2,5 δισεκατομμύρια έχει πέσει στα 300 εκατομμύρια. Μας κάλεσε ένα δισαδμία, βάζετε τον αδμία πάντα, σας το έχω ξαναπεί. Και υποχρεώθηκε ο κ. Παναγιωτάκης για να καλύψει την πλάτη του, και το εννοώ αυτό που λέω, να στείλει ένα δισεκατομμύριο. Για να στείλει τα χαρτάκια για να πει ότι έχει κάνει προσπάθεια να μαζέψει τα χρήματα προς τη ΔΕΗ. Η διαμάχη μεταξύ τους έχει φτάσει σε βάση περιπτώσει πολύ μεγάλη ένταση και για μένα πραγματικά η μεγαλύτερη νάρκη και αυτή η νάρκη οφείλεται κυρίως σε ιδεολειπτική αντίληψη για τη ΔΕΗ. Δηλαδή φτάσαμε εκεί που φτάσαμε από μια ΔΕΗ κερδοφόρα, από μια ΔΕΗ που ήταν έτοιμο το πρόγραμμα της μικρής ΔΕΗ, από μια ΔΕΗ η οποία θα μπορούσε σήμερα να λειτουργεί. Έχουμε φτάσει μέχρι και στα Χανιά να έχουμε πρόβλημα με διακοπές ρεύματος μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα μιλάμε προχθές. Έχουμε φτάσει να γίνονται σπασμωδικές κινήσεις μεταφοράς, τουρμπίνων, μηχανημάτων κτλ. Σε περιοχές ιδιαίτερου κάλους. Και όλα αυτά διότι η ΔΕΗ είναι, είναι στα όρια της κατάρρευσης. Δεν έχουμε χρόνο. Με εσάς θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ. Πάντως παραδεχτείτε ότι δεν είχατε καυγά. Όχι. Και ο πολιτικός πολιτισμός των Χανίων εκφράζεται ενίοτε και με διαφορετικό τρόπο και όχι αψί. Και το αποδείξατε σήμερα και οι δυο σας. Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι απαντούν. Βεβαίως. Αλλά δεν αποκούει. Η κυρία Μπακογιάννη έδειξε και προτίμηση στον κύριο Σταθάκη και όχι σε άλλους υποψήφους. Και οι δύο απαντάνε και αυτό έχει ενδιαφέρον. Είναι αντίπαλός μου ισχυρός και απέσιος. Αλλά δεν... Το απέσιος το είπε και το απέσιος δεν με το την καλή εννοώ, γιατί... Λοιπόν, σας αφήνω να πάτε στα Χανιά να πείτε καμιά τσικουδιά και να συνεχίσετε τον αγώνα σας. Θα σας καλέσουμε μετά τις εκλογές. Με μεγάλη μου χαρά να βρεθούμε στο ίδιο τραπέζι και να πιούμε τσικουδιές. Και να μην μιλάμε πολιτικά. Έτσι, πάνω απ' όλα. Καλή επιτυχία, κύριε Μπακογιάννη, προσωπική. Καλή επιτυχία προσωπική, κύριε Σταθάκη. Όσο για τα κόμματά σας θα αποφασίσει ο λαός. Μια μικρή διακοπή για μας και επανερχόμαστε. Αφού θυμίσουμε ότι έχουν μείνει πολύ λίγα λεπτά.